Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. What's up, what's up, what's up, τι κάνετε, είμαι ο Τζιουκ. Είμαστε εδώ στο House of Bars, εδώ στο MEA TV, όπως πάντα, για να συζητάμε για τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Και τώρα θα μιλήσουμε για rap news, αλλά πριν από αυτό, ακολουθήστε μας στα social media. Εγώ είμαι ο Φαλήριαν Τζιουκ και σε λίγο θα δείτε και του MEA TV όλα τα social. Με περνάει, έχει πιο πολλά από μένα. Αλλά ναι, καλά κάνει, γιατί αυτό είναι το MAT και εγώ είμαι ο Τζιουκ, οπότε είναι άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για rap news. Οι Lox τιμήθηκαν στη συναυλία επετείου του πιο εικονικού τους δίσκου. Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, το θηλυκό rap trio των Yonkers, αποτελούμενο από τον Styles P, τον Jada Kiss και τον Sick Loach, εμφανίστηκε στο Winchester County Center. Η συναυλία ήταν για να τιμήσει την 25η επέτειο του ντεμπού του άλμπουμ τους, του Money Power Respect, καθώς και τα 50 γενέθλια του Hip Hop. Αν είσαι Hip Hop Head και δεν ξέρεις το Money Power Respect, πρέπει να το μάθεις, γιατί δεν είσαι hip hop head. Στο πνεύμα των αμέτρητων εορτασμών του hip hop των 50 ετών που έγιναν φέτος, οι Lox παρουσιάστηκαν με μια προκήρυξη του Κογκρέσου από τον βουλευτή Τζαμάλ Μπόουμαν κατά τη διάρκεια της τελετής. Και λέει λοιπόν: είναι απίστευτη τιμή ως μέλος του Κογκρέσου για το NY16 να αναγνωρίζω τη λαμπρή καριέρα των Lox από το Yonkers με μια προκήρυξη του Κογκρέσου, έγραψε ο Bowman στο Instagram μαζί με ένα βίντεο κλιπ που δείχνει τους ράπερ να δέχονται τα διατάγματά τους, τις πλακέτες τους σε ένα πλαίσιο. Το hip hop με βοήθησε να μεγαλώσω και η τέχνη των Lox ήταν μέρος αυτής της ανατροφής. Φωνάξτε στους Yonkers, στο Mount Vernon, στο New Rochelle, στους υπόλοιπους 914 και στο Bronx για τη συνεισφορά τους στο hip hop και όχι μόνο. Οι Lox λοιπόν, οι οποίοι λεγόντουσαν Warlocks, και ο Diddy τους είπε ότι οι μάγκες θα σας υπογράψω και θα λέγεστε Lox από εδώ και ύστερα. Είναι πιο πιασάρικο το Lox από το Warlocks, είναι πιο δύσκολο το Warlocks. Το Lox είναι πιο εύκολο, πάντα μου είχε χαραχτεί στον εγκέφαλο το Lox. Λοιπόν, πάμε σε ένα break πολύ γρήγορα και γυρνάμε γρήγορα πίσω για να συζητήσουμε για new releases εδώ στο House of Boys 1. What's up, what's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars. Είμαι ο Τζιου και όπως πάντα μιλάμε για τη hip hop κουλτούρα και τώρα θα μιλήσουμε για νέες κυκλοφορίες και το άλμπουμ από τον Polo G, το Hood Poet. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τίτλος. Το Hood Poet είναι το 4ο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού rapper Polo G. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει 15 Σεπτεμβρίου του 2023 μέσω της Columbia Records, αλλά αναβλήθηκε επαορίστον λόγω του Polo που αντιμετωπίζει κατηγορίες σχετικά με απαγωγή, ληστεία και επίθεση. Έκανε 2-3 πραγματάκια. Λοιπόν, έχει επιβεβαιωθεί ότι θα περιλαμβάνει το single Destruction και το Barely Holding On. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το εξώφυλλο του δίσκου και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο ρε Polo G, μου αρέσουν οι φάσεις σου. Λοιπόν, το άλμπουμ τελικά κυκλοφόρησε την τελευταία μέρα του χρόνου, 31 Δεκεμβρίου, ως μια έκπληξη για τους fans του Polo G. Στις 27 Μαΐου του 2022, ο Polo ανακοίνωσε το πρώτο single από το άλμπουμ με τίτλο Destruction με το τρέιλερ με το YouTuber Kai Senat. Συγγνώμη. Το Distraction λοιπόν κυκλοφόρησε στις 3 Ιουνίου του 2022 καθώς έφτασε στο νούμερο 39 στο Billboard Hot 100. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι το επερχόμενο άλμπουμ του θα περιλαμβάνει παραγωγή εξ ολοκλήρου από τον Southside. Αυτός ο παραγωγός του Νότου, ο οποίος μας έχει βομβαρδίσει με τραπίλες. Τον Αύγουστο του 2023 ο Polo G έκανε ένα mini spoil για την κυκλοφορία του άλμπουμ, στείνοντας αφίσες που περιείχαν στίχους με τον τίτλο του άλμπουμ Hood Poet κάτω από κάθε μία. Στις 15 Αυγούστου του 2023 ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του άλμπουμ καθώς και του single με τίτλο Barely Holding On, με ένα άλμπουμ να κυκλοφορεί στις 15 Σεπτεμβρίου του 2023, κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε, ενώ έχει ξεκινήσει μια 24ωρη ζωντανή ροή για την προώθηση του άλμπουμ. Το δεύτερο single του άλμπουμ, το Barely Holding On, κυκλοφόρησε 18 Αυγούστου του 2023, έφτασε στο νούμερο 68 στο Billboard Hot 100. Την ημέρα που κυκλοφόρησε το Barely Holding On, ανακοίνωσε ότι σκεφτόταν να αποσυρθεί από τη μουσική μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ για άλλους δικούς του προσωπικούς λόγους. Αργότερα τον ίδιο μήνα συνελήφθη, πράγμα που τον έκανε να αναβάλει την κυκλοφορία του άλμπουμ μέχρι νεοτέρας. Ωστόσο, πέρα της κυκλοφορίας του άλμπουμ, είχε και μια προγραμματισμένη περιοδία, χωρίς αυτό να επηρεάζει καθόλου το
αυτή η φάση. Αυτό είναι λοιπόν με τον Polo G. Πάμε τώρα σε ένα break για να πάμε να γυρίσουμε γρήγορα πίσω και να συζητήσουμε για rappers ομοίρια εδώ στο House of Boys. One. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Boys Mojuke και συνεχίζουμε και μιλάμε για rappers ομοίρια. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε ότι η Ice Spice και η Sexy Rare ήταν μερικές από τις πιο αναζητημένες τάσεις για τη χρονιά που πέρασε το 2023. Η Google δημοσίευσε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους όρους που αναζητήθηκαν περισσότερο στην πλατφόρμα της φέτος. Τις βλέπουμε τώρα πλάι-πλάι. Αυτό περιλάμβανε μια συγκεκριμένη ενότητα για μουσική και μουσικούς, ενώ οι καρυφές αναζητήσεις χρονιάς περιλαμβάνουν τους καλλιτέχνες που θα περιμένατε, όπως η Taylor Swift, ο Bad Bunny, ο Drake. Οι κορυφαίες δημοφιλείς αναζητήσεις φιλοξενούν και μερικούς ακόμη σημαντικούς νεοφερμένους newcomers. Λοιπόν, αυτό... Όχι, λάθος. Η λίστα με τις τάσεις αναζήτησης στοχεύει να παρακολουθεί καλλιτέχνες που μπορεί να μην είχαν υψηλούς αριθμούς αναζήτησης όλο τον χρόνο, αλλά πέτυχαν μεγάλες κορυφές μεμονωμένα. Αυτό εξηγεί το N3 ανθρώπων όπως ο τραγουδιστής country ο Jason Aldean και ο frontman το 1975 Matty Healy που είχαν αμφιλεγόμενες στιγμές φέτος. Επίσης, ανάμεσα στις κορυφαίες δημοφιλείς αναζητήσεις είναι δύο από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της rap της χρονιάς. Η Ice Spice και η Sexy Rare είναι πιθανώς οι δύο μεγαλύτερες αναζητήσεις χρονιάς και εμφανίζονται και οι δύο στο top 10. Δεν είναι λίγο να είσαι στο Google στο top 10, να τα λέμε για αυτά, έτσι. Η ίδια η Red βρίσκεται στο νούμερο 10, καθώς δεν είναι λίγες φορές μέσα στη χρονιά που τράβηξε την προσοχή με τις ξεκαρδιστικές δημόσιες δηλώσεις της και τις αμφιλεγόμενες στιγμές της. Εντάξει, τώρα το controversial το πράγμα κάνει δουλειά, έτσι. Δηλαδή, πώς ας πούμε ο Kanye έχει να βγάλει τόσο καιρό μουσική και συζητάμε για τον Kanye, γιατί λέει ακραία πράγματα. Έτσι λειτουργεί ακριβώς. Η Ice Spice από την άλλη βρίσκεται μέχρι το τέλος της χρονιάς στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2 η Ice Spice. Αυτό δεν είναι τόσο περίεργο σε μια χρονιά που έκανε πάταγο τόσο σε συνεργασίες με την Taylor Swift αλλά και την Nicki Minaj, όσο και τις όλες τις εμφανίσεις της μετά από το Met Gala. Εντάξει, τώρα η Ice Spice το έχουμε πει πολλές φορές ότι μας έχει προκαλέσει και με τον ήχο της και με την εικόνα της και με πολλά πράγματα και μπράβο της από τις κοπέλες γιατί πραγματικά έχει κάνει ένα... Buzz γύρω από το όνομά της. Μ' αρέσει έτσι αυτή η νεογιορκέζικη φωνή. Μ' αρέσει που έχει χώσει πάνω από drill και jersey. Γενικά μ' αρέσει και πιστεύω ότι θα τη δούμε και στο μέλλον να κάνει μεγάλα πράγματα όπως η Κάρι παραδείγματος χάρη. Αλλά για να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και γυρνάμε γρήγορα πίσω για το τελευταίο μας part που είναι το behind the scenes εδώ στο House of Boys ASAP. One. What's up, ήρθαμε στο τελευταίο μας part εδώ στο House of Bars, εδώ στο Mad TV για να μιλάμε για τη hip hop κουλτούρα και τώρα θα μιλήσουμε για behind the scenes και για ποιο θα μιλήσουμε συγκεκριμένα, για το superhero από το Heroes and Villains του Metro Boomin με τον Future. Έβγαλε αυτό τον δίσκο το Heroes and Villains ο Metro Boomin που είχε όλα τα feat του πλανήτη και στο συγκεκριμένο ήταν ο Future. Πρόκειται λοιπόν για ένα τραγούδι του Metro και του Future και του Chris Brown που κυκλοφόρησε ως το ομότιτλο κομμάτι από το δεύτερο studio album Heroes and Villains του 2022. Η συμπαραγωγή από τους Alan Ritter και David X. Ellie κατάφερε και έφτασε στο νούμερο 8 του Billboard Hot 100. Ένα μουσικό βίντεο για το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 2 Δεκεμβρίου του 2022 μαζί με το άλμπουμ και ξεκινά με το Metro Boomin και το Future να εμπλέκονται σε μια τεταμένη κλοπή διαμαντιών πριν μεταφερθεί σε μια σειρά από σουρεαλιστικές σκηνές συμπεριλαμβανομένου του Metro Surf στον ουρανό. Κάνει σερφ ο Metro στον ουρανό. Καλή φάση. Λοιπόν, ο Chris Brown και ο αντίστοιχος στόχος του στο τέλος του τραγουδιού δεν εμφανίζονται στο βίντεο. Ενδιαφέρον, το τραγούδι έλαβε γενικά θετικές κριτικές από τους κριτικούς. Ο Hamza Riaz της Mike Check το θεώρησε ως ένα από τα κοκαλάκια που προκαλούν ανατριχύλα. Αυτό λοιπόν θα δείτε μπροστά σας σε πολύ λίγο και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε το σημερινό House of Boys και θα ανανεώσουμε Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 εδώ στο Mea TV για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και να είστε καλά. One.